Mr. President, Excellencies, Ladies κύριε and Gentlemen. Πρόεδρε, εξοχότητες, κυρίες και κύριοι. It is very important that our post 2015 είναι agenda πολύ σημαντικό η ατζέντα μας μετά το 2015 να αντιμετωπίσει τις διασυνδεδεμένες προκλήσεις της εξάλληψης της φτώχειας και της επίτευξης αϋπόρου ανάπτυξης μέσω της εισαγωγής ενός ενιαίου πλαισίου στόχων που θα επιδιώκουν μια ισορροπία μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων της ανάπτυξης. Το ερώτηματα όμως παραμένουν. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι την επόμενη 15ετία δεν θα επαναλάβουμε τα ίδια λάθη όπως τα προηγούμενα 15 ή τα 15 χρόνια ακόμα πιο πριν. Πώς συνέβη την τελευταία 30ετία η ασφάλεια, οι οικονομικές και οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σε περιφερειακό επίπεδο να παραμένουν ίδιες ή και να έχουν επιδεινωθεί? Η εμπειρία μας στην Ελλάδα θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά διδακτική. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο τριών επικαλυπτόμενων κρίσεων. Την οικονομική κρίση της Ευρωζώνης ως απότοκο νεοφιλελεύθερων οικονομικών επιλογών που οδήγησαν σε μια συρρίκνωση του ΑΕΠ την τελευταία τριετία κατά 25%, μια κρίση ασφαλείας λόγω των αυξανόμενων αυταθειών πέριξ της Ελλάδος, στη Βόρεια Αφρική, την Μαύρη Θάλασσα και τη Μέση Ανατολή και την κρίση των προσφύγων που έχει οδηγήσει στην μαζική προσφυγιά δεκάδων χιλιάδων ατόμων που προσπαθούν να βρουν μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τέτοιες προκλήσεις, πρέπει να επιδιώξουμε στόχους σαν αυτούς που συζητάμε σήμερα. Η εμπειρία μας όμως στην Ελλάδα καταδεικνύει ότι αυτό δεν είναι επαρκές. Καμία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα και στην ευρύτερη γειτονία μας, στην Ευρώπη ή και σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αμιγώς με το να θέτουμε στόχους και να συζητάμε και να συνεχίζουμε σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν θα αλλάξει άρδιν για το μέλλον. Δεν μπορούμε να μιλάμε περί αειφορίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε ουσιωδώς περί βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες ή περί δαναειοδότησης σε ανεπτυγμένες χώρες εάν δεν αντιμετωπίσουμε το ζήτημα του χρέους ως μιας παγκόσμιας πρόκλησης που βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού μας συστήματος. Σε όλα τα ανάλογα διεθνή φόρα, συμπεριλαμβανομένου και αυτού εδώ, πρέπει να συζητήσουμε για το πώς η αναδιάρθρωση ή επαναδιαμόρφωση του δημόσιου χρέους μπορεί να διασυνδεθεί με την ανάπτυξη. Η ιστορική εμπειρία καταδεικνύει ότι η αναδιάρθρωση εθνικών χρεών είναι απαραίτητη για την ανάκαμψη ακόμα και ανεπτυγμένων χωρών, όπως συνέβη με τη Γερμανία το 1953. Δεν μπορούμε να μιλάμε για εκρίζωση της φτώχειας ή της ανεργίας, αν δεν μπορούμε ταυτόχρονα να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε να βελτιώσουμε κράτη πρόνοιας αντί να τα καταστρέφουμε. Πρέπει να πάρουμε αποστάσεις από την νεοφιλελεύθερη ιδέα ότι οι αγορές είναι οι μόνες οι οποίες μπορούν να αναδιαφρέσουν και να αναδιανύμουν τους πόρους στις σύγχρονες οικονομίες. Και δεν μπορούμε να καταφέρουμε μόνο σε ένα κράτος επιβολής φόρων στη βάση ενός διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος που ταυτόχρονα πρημοδοτεί φορολογικούς παραδείσους. Κατά τον ίδιο τρόπο, δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για ένα ενιαίο φορολογικό σύστημα εάν δεν
Έχει εξασφαλιστεί προηγουμένως από δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις ποιος θα φέρει το μεγαλύτερο φορολογικό βάρος. Μια ατζέντα λοιπόν περί αηφόρου ανάπτυξης μπορεί να υλοποιηθεί μόνο σε ένα οικονομικό, χρηματοοικονομικό και πολιτικό περιβάλλον το οποίο θα ενισχύει την ανάπτυξη. Στην Ελλάδα, η Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή μας προάγουμε στεναρά και με σταθερότητα ένα τέτοιο χρηματοοικονομικό και κοινωνικό και πολιτικό σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο θα επιτρέπει στο να αναπτυχθεί η ατζέντα μας την επόμενη 15ετία και δεν θα την πνίγει την ανάπτυξη αυτή όπως έκανε τα περασμένα 30 χρόνια. Αυτό βέβαια δεν θα είναι εύκολο. Όπως είπε μεγάλος οικονομολόγος, η δυσκολία έγκυται όχι τόσο πολύ στην ανάπτυξη νέων ιδεών, όσο στο να αποφύγουμε παλιές ιδέες. Ευχαριστώ πολύ.